Μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Κουκονάς. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχει ακούσει για πολλά σχολεία, πολλά κρούσματα, έτσι. Πραγματικά, ο προβληματισμός των γονιών και η αγωνία ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε φτάσει περίπου στους 2 μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων και δυστυχώς και τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και αρκετά σχολεία, μεγάλους αριθμούς μαθητών να εμφανίζουν κρούσματα. Παρασκευή να μην έχει κανένα κρούσμα και την Δευτέρα να εμφανίζονται 10 ή 20. Έχετε να μας πείτε συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε, συγκεκριμένα τέτοια παραδείγματα. Βεβαίως. Και δηλαδή στην Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους, στην περιοχή του Λαγκαδά, στην περιοχή του Ευόσμου. Έχουμε αρκετά τμήματα που έχουν πολλούς μαθητές που νοσούν. Δεν φτάνουν βέβαια στο 50-1%, γιατί καταλαβαίνετε σε και δεν φτάνουν ακόμα. Που έχει 26-27 είναι παιδιά. Είναι ζήτημα ημερών, δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν φτάνουν ακόμα βέβαια. Και για κάτι άλλο, γιατί αρκετοί γονείς την ώρα που εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα σταματάνε να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς θα κλιμακωθεί. Το λέω γιατί θα δούμε ακριβώς, τώρα. Και βλέπουμε ακριβώς την ίδια ώρα να έχουμε κύριε το Υπουργείο να ζητά συγχωνεύσεις τμήματων, που αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη αγωνία στους μαθητές. Mm-hmm. Περίπου 1000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα θα συγχωνευτούν για να έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς μέσα στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε λίγο τα σχολεία.